Chaka Khan, Chaka Khan. Εισαγωγή. Effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I didn't know it was love. The next thing I thought was you, holding me close. What was I gonna do? I let myself go. Now we're flying through the stars. All this now and lost forever. Δύο. I feel you put your arms around me. Then you put your arms around me. I can't resist the sweet surrender. Oh, my nights are warm, tender. Σας. Yeah. Κάνουμε. Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Μπράβο που διάλεξες ένα γυναικείο κομμάτι να το πεις και είναι μια ιστορική τραγουδίστρια στη Σάκα Κάνα, ας πούμε. Ναι, το ναι, οποίο ναι, είναι ναι, από τα πολύ αγαπημένα μας, φαντάζομαι. Αγαπώ. Έτσι, ναι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια πραγματικά. Μπράβο. Το νιώθω, το αγαπάω. Ναι. Το λέω στα σετ μου, στη δουλειά μου. Είναι... Έχει ιστορία αυτό το τραγούδι, ναι. Πώς σε λένε? Είμαι ο Νίκ, είμαι από την Κύπρο. Μάλιστα. Well, complicated situation. Oh. Η μητέρα μου είναι Ρωσίδα και ο πατέρας μου είναι Πόντιος από τη Γεωργία. Πολύ ωραία. Και εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο νησί της Κύπρου. Μάλιστα. Αφροδίτης ήταν. Ναι, εννοείται. 26 χρονών. Μάλιστα. Ασχολούμαι με τη μουσική επαγγελματικά. Έχω κάνει σεζόν παγκοσμίως. Αίγυπτο, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο. Πας με κρουαζιέρες? Όχι, είμαι σε ξενοδοχεία. Σε ξενοδοχεία, okay. Ξεκίνησα ως τραγουδιστής χορευτής και μετά πιάνω φωνή. Πόσο χρόνο είσαι, είπες? 26. Και τι Ζάκα κάνει που την ξέρεις, παιδάκι μου. Μπράβο σου. Ναι. Να σας πω, διότι με τη μάνα μου, η μητέρα μου ακούει γενικά 80s music. Mm-hmm. Και με κάνει inspired, δηλαδή ας πούμε ABBA, Chaka Khan, Gloria Gaynor, mm-hmm. Elton John, μου αρέσουν αυτά, The Beatles. Mm-hmm. Με γουστάρω, γουστάρω, πραγματικά γουστάρω. Γουστάρω, κι εγώ γουστάρω. Μετά νιώσα που δεν γύρισα τώρα. Κι εγώ ρε να πάρει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η άνεση του πάνω στη σκηνή. Και δηλαδή ο χορευτής φάνηκε, βγήκε από μέσα σου. Δεν το, αχ, μπορώ να δω. Δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις. Να σου κάνω μια κίνηση. Κάνε μια κίνηση. Έχει, ωραία, να γουστάρω κι εγώ. Αυτά έκανες την ώρα. Αυτά έκανες την ώρα που τραγουδούσες. Περίπου. Όχι, δεν είδα τέτοιο. Όχι, δεν είδα τέτοιο χορευτικό. Όχι, δεν είδα. Δεν έκανε χορογραφία, ναι, αλλά δεν ήταν αγκούρι πάνω στη σκηνή. Ναι. Είχε μια κίνηση. Είχε... Το διασκέδαζε αυτό που έκανε. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Είναι το όνειρο μου πραγματικά. Μέχρι και χθες τη νύχτα έβλεπα όνειρο τον εαυτό μου σε αυτό το show. Δεν έβλεπα τις καρέκλες να γυρίζουν. Δεν το είδα εκείνο το επεισόδιο ακόμα. Διότι ξύπνησα εκείνη τη φάση. Αλλά πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστός που είμαι εδώ και είμαι μπροστά σας και στους τέσσερις. Και είναι τιμή μου. Νίκη, είναι πάρα πολύ ωραία που είσαι τόσο χαμογελαστό παιδί. Είναι φως. Τι να πω. Έτσι να είσαι πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Ελληνικά τραγούδια λες καθόλου? Λοιπόν, με τα ελληνικά συγγενείς δεν είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να γίνουμε κολλητοί σε κάποια φάση. Ναι, ναι, ναι. Είμαι ανοιχτός. Βέβαια, επειδή είμαι και μισός Πόντιος, θα πρέπει my heritage to bring it forward. Exactly. Bring it forward. Mm. Yes. Αν μπορείς να πεις Ακατζατζίδη, ας πούμε, με... Όχι τόσο μακριά, είπαμε. αλλά έχω ένα μικρό παραπονάκι. Ναι. Γιατί δεν γυρίσαμε. Γιατί δεν γυρίσατε, εντάξει, δεν πειράζει. Επιλογές είναι. It's alright. Time of zone. Αλλά
εγώ από μικρός, από μικρή ηλικία, είχα κόλλημα με την κυρία Παπαρίζου. Αγάπη μου, το κάνεις αυτό. Περίμενε και σου έχω καλύτερα. Σε κάθε βαφτίσια, κάθε γάμο που πηγαίνα από το 2006, που κερδίσατε το 2005 τη Eurovision με το number one, μου έλεγαν οι συγγενείς, πες το number one, πες το number one, πες το number one, διότι ήταν το τραγούδι που άκουγα στο ράδιο και στην τηλεόραση. Και, like, I was imagining myself on the stage. I want to go to Eurovision because of you. You're the reason why I want to do it. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι να σου συμβεί στη ζωή σου. Σας ευχαριστώ να πάρα ακούσει, πολύ. Να ακούσει η ΕΡΤ, να ακούσει και το ΡΙΚ να σε καλέσουν να πας. Γιατί... Καλά, η πρώτη μου καταγωγή δεν είναι κυπριακή. Το διαβατήριο ελληνικό είναι. Άλλη, δεν έχει σημασία. Δεν έχει υποστηρίζουμε σημασία. Και Ρωσία, υποστηρίζουμε και Ουκρανία. Υποστηρίζουμε... Έχεις πολλές πατρίδες. Έχουμε τα πάντα. Μίξ, πίτα, μίξ σουβλάκι σε φταλιά. Αλλά θέλω μία χάρη. Αν μπορούμε να τραγουδήσουμε μαζί το number one. Yes. Ναι, yeah. Ανέβα. Λοιπόν. You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be... Θα λένε πάρα πολύ όμορφο. Say you love me and you have me. In your arms forever and I won't forget it, your best. Say you miss me, come and kiss me. Take me out to heaven and you won't regret it. You are the one, you're my number one. The only treasure I'll ever have. You are the one, you're my number one. Anything for you cause you're the only one. Το κόψατε πάνω στο ποδιακό, εκεί που πήγαινε να βγει η ποδιακή καταγωγή του. Πραγματικά έχω μετανιώσει που δεν γύρισα. Τι πήρα. Αλλά θα σε απολαμβάνω κάθε στιγμή. Καταρχάς μπήκες κατευθείαν σε δεύτερη, έτοιμος, προσαρμόστηκε. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Πάρα πολύ όμορφος είναι. Πού να δείτε τη μάνα και τον πατέρα. Αλήθεια, ωραία παρακαλώ. Μάνα μου τα κέκια. Ρωσίδα μάνα, it's the jeans. Κύριε Μαζονάκη, νομίζω ότι πάει περισσότερο σε σένα. Έτσι. Ναι, γιατί είναι πιο αγγλόφωνος, είναι πιο αυτό. Άρα εσείς μου είπατε δεν σας θέλω. Όχι, δεν είπατε θέλω. Είπα ότι κάνεις περισσότερο για εκεί. Οκ. Άλλωστε εγώ γύρισα πρώτος. Κοίτα. Να φύγω. Εγώ τώρα που το και εγώ τώρα που το σκέφτομαι. Όχι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή σου. Ακούς άλλο πράγμα. Όταν δεν συνδυάζεται με το εμφανισιακό, όταν βλέπεις και την εικόνα, κάπως... Συχίζεσαι. Κάνεις ένα συνδυασμό και το δέχεσαι. Αλλά η φωνή σου έχει κάτι ξεχωριστό και να μην το βλέπεις. Ξεχωρίζει η χρειά σου, ο τρόπος που τραγουδάς. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπισες το τραγούδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το θάρρος σου και με την Έλενα πώς ανεβήκατε απάνω και κάνατε το ντουέτο. Πόσο γρήγορα έπιασες τη δεύτερη φωνή. Εσύ που μπήκες κατευθείαν στην τονικότητα... Το κάνω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Καλά, έχω κι εγώ την ίδια αρρώστια. Με ρωτάνε οι φίλοι μου, για θύμιος μου, πώς πάει το τραγούδι μου και τους λέω, αυτή είναι η νόδα σου που πρέπει να μπεις. Δεν έχεις καταπιεί ένα πράγμα. Έχεις απόλυτο αυτή. Δηλαδή μπορείς να... Perfect pitch, όχι, δεν θα πήγαινα τόσο μακριά, αλλά μπορώ να μπω, ας πούμε, σε ένα τραγούδι με μόνο drum click και να... Γιατί εγώ έχω ένα φίλο που ακούει το κουδούνι, ξέρω εγώ, και λέει αυτό είναι λα. I wish. Είναι λα, το, δεν ξέρω τι. I wish, αλλά όχι, δυστυχώς δεν έχω perfect pitch, αλλά έχω musically trained ear. Ναι.
Που αυτό πιστεύω δεν είναι μόνο γενετικό λόγω του παππού μου που ήταν και αυτός μουσικός. Αλλά πιστεύω ότι ήταν και τα χρόνια εμπειρίας. Λοιπόν, πιστεύω ότι... Μουσικά όργανα παίζει. Ναι, παίζω πιάνο. Ναι. Και έπαιζα ακορντεόν για 2 χρόνια, αλλά μετά το αφήσαμε στην άκρη. Και ότι παρατά σε παρατάει, κάπως έτσι. Ναι. Θα σε πιάσει και μέσα σου μετά από χρόνια. Ξαναπιάσω, δεν είναι κακό. Γιατί όχι, δεν είναι. Αλλά νομίζω ήρθε η στιγμή να κάνω κι εγώ την απόφαση. Όπα, σταθήκαμε. Ναι. Να κάνω κι εγώ την απόφαση με ποιον θα πάω. Και πιστεύω πως θα μπω στην ομάδα του κύριου Πάνου. Νομίζω ότι ήταν εύκολη, πολύ εύκολη παραχώρηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μου το έκανε πολύ εύκολο ο κύριος Μαζωνάκης. Γιατί έχοντας δει τον κύριο Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή και αυτό που εκπέμπει, είναι ένας από τους φανταστικούς performer και δηλαδή... Αλλά legend. Δηλαδή, εκεί να πήγαινες, έχεις να πάρεις πολλά πράγματα. Εγώ θα δεχτώ συμβουλές ρεπερτοριακές από τον κύριο Μαζωνάκη. Βεβαίως, για μπορώ να βοηθήσω πάρα πολύ. Κάν και πού αλλού μπορούμε να πάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην ομάδα. Εγώ χάρηκα πραγματικά, όντως. Είναι τιμή μου. Είναι αληθινά αυτά τα μάτια? Όχι. Δεν πειράζει, δεν θα το δεν πειράζει. Μια χαρά. Βάζει αυτά γιατί κάτω από τα μάτια τα κανονικά του είναι φωτιά, όπως είναι και σας βλέπω με φίλτρο. Είσαι πάρα πολύ ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς όρισες. Ανυπομονώ. Έλα να σε ξεπροβάλλω. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου.